Έχω την ευκαιρία σήμερα και τη χαρά να με χρεώσουν εδώ οι συνυποψήφοι που βλέπετε δίπλα μου στο νομό της Βιωτίας να ανακοινώσω το ψηφοδέλτιο μάχης, το ψηφοδέλτιο νίκης του ΚΚΕ για τη Βιωτία. Γιατί ιδιαίτερα για το νομό μας είναι πολύ κρίσιμη αυτή η μάχη. Κρίνεται δηλαδή αν ο λαός της Βιωτίας θα αποδώσει την έδρα στο νομό Βιωτίας εκεί που πραγματικά ανήκει, δηλαδή στο ΚΚΕ, και βεβαίως να πετάξει από την τρίτη θέση τη Χρυσή Αυγή και να μην τη σκορπίσει σε άλλα κόμματα μιας χρήσης που ακολουθούν επίσης αντιλαϊκές πολιτικές που βασανίζουν και το λαό της Βιωτίας όπως και ολάκερο τον ελληνικό λαό. Αυτή λοιπόν τη δύναμη ζητάμε να μας δώσετε, είναι ένα ψηφοδέλτιο αγωνιστικό, ανανεωμένο και βεβαίως με προσωπικότητες, με ανθρώπους που ξέρουν όχι μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας, αλλά βρίσκονται κάθε μέρα, όλο το χρόνο, όλα τα χρόνια μπροστά σε αυτές τις μάχες. Μέσα από τα σωματεία, από τους συλλόγους, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από μια σειρά φορείς του λαϊκού μας κινήματος. Και βεβαίως από τους θεσμούς που καλούνται να υπηρετήσουν για το λαϊκό συμφέρον. Και με αλφαβητική σειρά λοιπόν, οι υποψήφοι, το ψηφοδέλτιο του νομού Βιωτίας είναι ο γνωστός γιατρός από τη Λιβαδιά, ο Πέτρος ο Αρκουμάνης, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Λιβαδιά, είναι δημοτικός σύμβουλος Λιβαδιάς, είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΣΥΝ εδώ στη Βιωτία και του Παραρτήματος της Βιωτίας. Είναι η Δανασή Διαμαντάρη Μαρία, η οποία ζει και εργάζεται στο Δήλεση, σε φαρμακείο σήμερα, έχει δουλέψει σε πάρα πολλές δουλειές, είναι μαχήτρια της ζωής, των αγώνων και βέβαια ανήκει στην ομάδα Τανάγρας της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Εργάζεται στο Δήλεση. Είναι η Τάτση Νατάσα, η οποία ζει και εργάζεται στη Λιβαδιά, είναι πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λιβαδιάς και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Είναι ο Αντώνης Οτουλουμάκος, δικηγόρος, ζει και εργάζεται στη Θήβα, είναι δημοτικός σύμβουλος της Θήβας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας. Και επίσης θα ήθελα να σας πω, ο πέμπτος που θα είναι στο ψηφοδέλτιο, έχω την τιμή δηλαδή να σας ανακοινώσω, η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, η τοπική οργάνωση της Βιωτίας εδώ, μου κάνει ξανά την τιμή να μου πει ότι να έρθω εδώ να συμβάλλω σε αυτή τη μάχη ως Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, να συμβάλλω στη μάχη που θα δώσουμε για να κερδιθεί η θέση, η βουλευτική έδρα στο ΚΚΕ αυτή την εκλογική περίοδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης όλους τους συνυποψήφιους και άλλους αγωνιστές που από άλλο μετερίζει δίνουν τη μάχη. Είναι σήμερα εδώ και θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνήμα ο Νόντας ο Κοτσικώνας που κοσμούσε τα ψηφοδέλτια του κόμματος σε πολλές εκλογικές μάχες και βεβαίως τώρα ως επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Λιβαδιάς με ένα μεγάλο ποσοστό 20% που πήρε στη Λιβαδιά θα μπορέσει να δώσει από νέο μετερίζει τη μάχη γιατί ξαναλέμε τα δύσκολα είναι μπροστά μας.